Με τον βαθμό της ισοπαλίας επέστρεψε από τη Λάρισα η αποστολή του ΠΑΣ Γιάννενα το βράδυ της Τετάρτης, ένας βαθμός που υπό προϋποθέσεις στην πορεία του πρωταθλήματος μπορεί να φανεί από πολύτιμος έως πραγματικό χρυσάφι. Απέναντι στην ομάδα του Γιάννη Τάτσι που μετρά μία μόλις νίκη στο πρωτάθλημα, οι Γιαννιώτες έδειξαν ένα περισσότερο συγκεντρωμένο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ήταν πολύ περισσότερο προσεκτικοί στην τακτική προσέγγιση και στη διάρκεια του αγώνα, αποφεύγοντας τα πολλά ρίσκα. Παρ' όλα αυτά, αν μία ομάδα έφτασε πιο κοντά στο τρίποντο με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε, αυτή ήταν ο ΠΑΣ που έχασε κλασικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τους Καρτάλη και Παμπλίδη αντίστοιχα. Το σημαντικό είναι ότι έστω και με παιχνίδι λιγότερο για τη Λάρισα, η διαφορά των δύο ομάδων στη βαθμολογία διατηρήθηκε αναλύωτη, ενώ οι ήττες Πανετολικού και Απόλλωνα αντίστοιχα από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ήταν θετικές για τους Γιαννιώτες. Όπως λέω, σε τέτοιου είδους παιχνιδιού ψηλά την μπάλα, δύσκολα ο ΠΑΣ να μπει. Κρίσμαν, βγαίνει ο Νάγκη, η φάση δεν τελειώνει για την ΑΕΛ και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Καρτάλης στο 29. Ηλιάδης. Σε ένα χώρο που ο Παμπλίδης τους πιάνει όλους εξαπίνης και πηγαίνει αυτός πρώτος στην μπάλα με το αριστερό εκτελεί out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΣ στο 43. Δείτε πόσο κοντά περνάει η μπάλα από το δεξί δοκάρι του Νάγκη. Τρούγιτς, αυτός βρήκε τον τρόπο να κάνει τη σέντρα. Ο Πινακάς θέλησε να μπει στη φάση χωρίς να τα καταφέρει. Έχει μία ακόμη προσπάθεια ο Τρούγιτς. Δεύτερο δοκάρι πηγαίνει τώρα η μπάλα. Πλατέλα στην έξω, το αριστερό έκανε το σουτ. Καρτάλης για τον Παμπλίδη. Ζήτησε απέναντι μπάλα ο Κρίσμαν. Εκεί πηγαίνει στον Κροάτι. Σουτ στην κίνηση out πάνω από την εστία στο 75. Πάλι Μιχαήλ για τον Μιλοσάβλεβιτς. Ο Νάουμετς είναι εκεί και εκμεταλλεύεται τη λάθος εκτίμηση στη φάση του Μιλοσάβλεβιτς. Ο Νάουμετς γυρίζει, έκανε το σούτ, τον περιμένει ο Νάγκη.